Αλλάζουμε θέμα. Έχουμε εξέλιξεις, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση των Τεμπών. Χθες το βράδυ, μετά από εντολή του εφέτη ανακριτή της Λάρισας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε τρία κτίρια του ΟΣΕ και κατέσχεσαν τα πρωτότυπα ηχητικά των συνομιλιών, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το αν στη δικογραφία έχουν συμπεριληφθεί όντως τα αυθεντικά ηχητικά και όχι προϊόντα μοντάζ. Η έφοδος της αστυνομίας στον ΟΣΕ προκάλεσε νέα πολιτική αντιπαράθεση, τη στιγμή που είναι απορίας άξιο ποιο νοσηρό μυαλό σκέφτηκε να μοντάρει τις συνομιλίες λίγες μόνο ώρες μετά την τραγωδία. Έφοδο σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ΟΣΕ έκαναν την τρίτη αστυνομική παρουσία εισαγγελέα μετά από παραγγελία του ειδικού εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη. Σχεδόν 10 ημέρες μετά την αποκάλυψη του βήματος για την μονταζιέρα στο ηχητικό ντοκουμέντο των διαλόγων της Μοιραίας Νύχτας, το οποίο διέρευσε σε μέσο ενημέρωσης λίγες ώρες μετά την τραγωδία. Αρχικά, εισαγγελικός λειτουργός και αστυνομία μπήκαν στο κεντρικό κτίριο του ΟΣΕ που βρίσκεται στην Οδό Καρόλου. Στη συνέχεια, πήγαν στον κεντρικό σταθμό του ΟΣΕ στην Αθήνα, όπου φυλάσσονται οι συνομιλίες από τα καταγραφικά του οργανισμού και προχώρησαν στην κατάσχεση των πρωτότυπων συνομιλιών της Μοιραίας Νύχτας των Τεμπών. Έχουμε κάθε λόγο μετά από όλα αυτά να διατηρούμε πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την ποιότητα και την αξιοπιστία αυτών των ηχητικών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Αργότερα, το κλιμάκιο επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας του ΣΚΑ για να παραλάβει τις καταγραφές από τις συνομιλίες της Μοιραίας Νύχτας από το σύστημα GSMR, δηλαδή το ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας και ραδιοκάλυψης. Στόχος της έρευνας είναι να γίνει αντιπαραβολή των ηχητικών που κατασχέθηκαν με αυτά που υπάρχουν στη δικογραφία. Ουσιαστικά, να πιστοποιηθεί ότι τα ηχητικά ντοκουμέντα που βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης είναι αυτούσια και ολοκληρωμένα όπως αυτά που έχουν καταγραφεί στους σκληρούς δίσκους. Καταρχάς, είχαμε κάνει ως σωματείο συνάντηση και με τον κύριο Τερεζάκη πολύ καιρό πριν και μας είχε πει ότι θα κάνει εσωτερική έρευνα και με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο διέρευσαν εκείνα. Οφείλει ο κύριος Τερεζάκης και η διοίκηση του ΟΣΕ σήμερα κιόλας να απαντήσουν ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Τα κρίσιμα ερωτήματα όμως παραμένουν αναπάντητα. Ποιος πήρε στα χέρια του τις συνομιλίες λίγες ώρες μετά τη μοιραία σύγκρουση, από ποιον διέρευσαν τα ηχητικά και ποιος μόνταρε τους διαλόγους. Στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας βρέθηκαν οι γονείς του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 55 θυμάτων της τραγωδίας, για να συναντήσουν τον ειδικό εφέτη ανακριτή και να καταθέσουν νέα στοιχεία σχετικά με το μπάζωμα στο σημείο που κατέληξαν οι αμαξοστοιχίες. Ήρθα σήμερα να καταθέσω και να βοηθήσω όσο μπορώ για την ανάδειξη της αλήθειας. Το μόνο που ζητάμε από εσάς, το ζητάω, είναι αξιοπρέπεια. Η έφοδος της αστυνομίας στον ΟΣΕ προκάλεσε νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο ανακριτής έχει στα χέρια του το αυθεντικό, το καθαρό, το αυθεντικό υλικό των συνομιλιών από την πρώτη στιγμή. Και ότι προέβη στην κατάσχεση από τότε. Τώρα, αυτή η διαδικασία, εάν εντάσσεται στην έρευνα που πιθανόν να διέταξε η εισαγγελέα του Ρίου Πάγου για τη σοδού από κάτω, μετά την αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν το γνωρίζω. Όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στα ήδη αναπάντητα από την κυβέρνηση κρίσιμα ερωτήματα. Ποιος διέταξε το μοντάζ? Ποιος διέταξε το μπάζωμα? Ποιος μόνταρε? Ποιος μπάζωσε? Γιατί μόνταρε? Γιατί μπάζωσε? Ποιος έδωσε το μονταρισμένο υλικό σε φιλοκυβερνητικό ΜΜΕ λίγο πριν από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού περί αποκλειστικά ανθρώπινου λάθους? Σφίγγει ο κλοιός. Καμία συγκάλυψη δεν διαρκεί για πάντα. Πρέπει να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς ερχόμαστε στη Βουλή των Ελλήνων για να απαντήσουμε σε ένα κοινωνικό αίτημα. Στη δίψα του ελληνικού λαού για αλήθεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Θα μας βρίσκει συνεχώς απέναντί του όσο ο ίδιος υπηρετεί τη διαφθορά, τη συγκάλυψη και την ατιμορρησία. Δυστυχώς, ένα χρόνο και παραπάνω μετά τα Τέμπη, τίποτα δεν έχει αλλάξει στο σιδηρόδρομο. Το ερώτημα που γεννάτε είναι ένα και μοναδικό. Θα βρουν πραγματικά τα στοιχεία που υπήρχαν πριν ένα χρόνο ή θα έχουν αλλοιωθεί και αυτά? Από την κυβέρνηση καλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταματήσουν να κάνουν πολιτική στο όνομα της δικαιοσύνης και τονίζουν ότι κάθε ανακριτική πράξη βοηθά στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύνδεση με την Άννα Κανδύλη. Άννα, 12 μέρες μετά το δημοσίευμα του βήματος, έχουμε μια ενέργεια της δικαιοσύνης. Το ερώτημα είναι αν η δικαιοσύνη θα ψάξει να δει αν η ίδια έχει το σωστό υλικό στα χέρια της ή αν θα μπει και στο κομμάτι της παράνομης κτήσης και του μοντάζ του ηχητικού υλικού.
Κοίταξε, Ράνια, η δικαιοσύνη θεωρούσε μέχρι και να βγει το δημοσίευμα, μέχρι και που βγήκε το δημοσίευμα, ότι είχε αυτούσιο το υλικό, κανονικά το υλικό στα χέρια της. Γιατί αλίμονο αν ένας κρατικός οργανισμός, όταν του ζητείται από τη δικαιοσύνη, όταν ζητείται από τον οποιονδήποτε από τη δικαιοσύνη, δεν δίνει το πραγματικό στοιχείο, αυτό που πρέπει να δώσει. Λοιπόν, θεωρούσε ότι έχει τις κανονικές συνομιλίες. Επειδή όμως ήρθε και αυτό το δημοσίευμα και προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά, ο ανακριτής έκανε την κατάσχεση, θα κάνει αντιπαραβολή, να δει αν όντως είναι το ίδιο υλικό, θα μπορέσουν να το πάρουν και οι συγγενείς για να είναι και αυτοί βέβαιοι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες. Τώρα, αν σε περίπτωση διαπιστωθεί ότι είναι πειραγμένο, ενδεχομένως να το κρατήσει και ο ανακριτής και να προχωρήσει περαιτέρω, γιατί εδώ μιλάμε ότι όποιος το έκανε παρεμποδίζει και την έρευνα. Είναι και αυτό ένα αδίκημα. Υπενθυμίζω όμως ότι υπάρχει και άλλη ανοιχτή έρευνα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, η οποία ξεκίνησε όταν έγινε η διαρροή, δεν είχε προχωρήσει. Και σταμάτησε γιατί θα το ψάχνω σε... Επειδή το ψάχνει και ο ΣΕ, σταμάτησε γιατί το ψάχνει η δικαιοσύνη. Ναι. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει προχωρήσει αυτή η έρευνα. Τώρα όμως, μετά από το δημοσίευμα, πάει πιο γρήγορα και μιλάμε για μια έρευνα στην οποία έχει συσχετιστεί και αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη. Οπότε τώρα περιμένουμε να κληθούν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι του ΟΣΕ, οι συγκεκριμένα στελέχη, που είχαν πρόσβαση, γιατί τα γνωρίζει βεβαίως, τα γνωρίζει και η δικαιοσύνη ποια είναι. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ.